Το Open Office Draw είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ελεύθερο. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να αρχίσετε να το δουλεύετε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι. Είναι ελεύθερο. Λοιπόν, έτσι μπορείτε σιγά σιγά να αρχίζετε να εξοικειώνεστε με τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα και αργότερα, αν θέλησετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά με τους υπολογιστές και με τη σχεδίαση, θα μπορείτε, αν θέλετε, να αγοράσετε ένα επαγγελματικό λογισμικό γραφικών, σχεδίασης και 3D animation και ό,τι άλλο θέλησετε να ασχοληθείτε. Τώρα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ απλό πρόγραμμα, το Open Office Draw. Είναι ένα μέρος από το πακέτο openoffice.org. Θα βρείτε σε εκείνη τη διεύθυνση το ανοιχτό πακέτο για προγράμματα γραφείου. Έχει προγράμματα όπως το Word, επεξεργαστή κειμένου, έχει προγράμματα Excel, υπολογιστικών φύλων, προγράμματα παρουσίασης και όλα αυτά είναι ελεύθερα για να μάθετε να εξοικειώνεστε. Και με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και τα προγράμματα, τα αντίστοιχα λογισμικά που θα χρησιμοποιήσετε για τις εξετάσεις στο ECDL όσοι θέλετε να ασχοληθείτε περισσότερο. Είναι ένα λογισμικό με μηδενικό κόστος. Με παρόμοιο τρόπο λειτουργούν όλα τα λογισμικά, οπότε δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα επειδή δεν είναι επαγγελματικό το λογισμικό να νιώθετε ότι υστερείτε σε γνώση. Η ουσία είναι η ίδια. Τώρα, αν αλλάζουν λίγο τα πλήκτρα, αν αλλάζουν λίγο οι φωτογραφίες, οι εικόνες ή ο τρόπος που πατάτε τα κουμπιά μέσα σε ένα λογισμικό, αυτό δεν σημαίνει ότι υστερείτε από κάποιο επαγγελματικό λογισμικό, έτσι. Από τη γνώση ενός επαγγελματικού λογισμικού. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Εδώ πάτησα την πρώτη γραμμή. Φτιάχνει γραμμή, δεν είναι κάτι εύκολο. Εδώ έχει ένα βελάκι, φτιάχνει τις άκρες των γραμμών και βάζει βελάκι. Κοιτάξτε, εδώ έχει από τη μία πλευρά. Το ορθογώνιο είναι πολύ απλό, φτιάχνει ορθογώνιο. Η έλλειψη, φτιάχνει κύκλο, η έλλειψη. Με το ταφ γράφεται κείμενο. Είναι πολύ απλά μέχρι στιγμής. Εδώ έχουμε μια καμπύλη, συμπαγή καμπύλη. Με τη συμπαγή καμπύλη, όπως βλέπετε, μπορείτε να το επεξεργαστείτε λίγο και να φτιάξετε ό,τι σχήμα και ό,τι βηματισμό εσείς θέλετε. Με διπλό κλικ σταματάει η επεξεργασία. Εδώ υπάρχει ένα πολύγωνο συμπαγές. Με το συμπαγές πολύγωνο είναι παρόμοιο με αυτό που κάναμε προηγουμένως. Η διαφορά είναι στον τρόπο σχεδίασης, στον τρόπο παραγωγής path, βήματος. Δεν είναι... Αυτό εσείς θα αποφασίσετε τι θέλετε να φτιάξετε. Εγώ απλά σας δείχνω λίγο τα εργαλεία, πώς μπορείτε να τα ξεκινάτε, να τα σταματάτε. Για όσους ξεκινάτε τώρα να ασχολείστε με λογισμικά στους υπολογιστές. Για τους πολύ αρχάριους είναι αυτά τα μαθήματα. Για τους πιο προχωρημένους θα κάνουμε αργότερα καταπληκτικά tutorials πάνω σε Photoshop, πάνω σε προγράμματα γραφικών και θα έχω και πολύ καλούς καθηγητές για να σας βοηθήσουν να γίνετε εξειδικευμένοι πάνω στο αντικείμενο των γραφικών τεχνών. Εγώ θα σας κάνω κάποια μικρή εισαγωγή για τον τρόπο χρήσης των λογισμικών. Έχετε λίγη υπομονή. Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχει ένα άλλο σχήμα που λέγεται πολύγωνο 45 μοιρών με γέμισμα. Με αυτό το πολύγωνο βλέπετε τις διαφορές που υπάρχουν με τα προηγούμενα. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και αμέτρητα σχέδια. Πάμε να δούμε ένα άλλο. Εδώ βλέπουμε τη γραμμή ελεύθερης σχεδίασης, συμπαγής. Πατήστε το κουμπάκι. Για να δούμε.
την καμπύλη, φτιάχνουμε τις καμπύλες. Έτσι. Μετά υπάρχει ένα άλλο εργαλείο που λέγεται πολύγωνο. Μπορείτε να φτιάξετε όσες γωνίες θέλετε. Πάρα πολύ απλό. Και με διπλό κλικ σταματάει η διαδικασία με το ποντίκι. Ένα άλλο πολύγωνο 45 μοιρών, ένα άλλο κουμπί, παράγει αυτό το αποτέλεσμα. Όχι, έφυγε. Μπερδεύει που τα έχω έτσι λίγο ανακατεμένα τα σχέδια. Εγώ θέλω να σας δείξω απλά πώς λειτουργούν τα εργαλεία. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, ή μάλλον έχει ακόμη ένα, τη γραμμή ελεύθερης σχεδίασης. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό, ελεύθερα με το χέρι μπορείτε να φτιάξετε ό,τι θέλετε, λουλουδάκια, οτιδήποτε. Τώρα, δίπλα υπάρχει η γραμμή σύνδεσης. Με τη γραμμή σύνδεσης, που να βρούμε λίγο χώρο, εδώ. Υπάρχει ο συνδετήρας που τελειώνει με ένα βέλος για να ενώνετε διάφορες στις παρουσιάσεις που μπορείτε να κάνετε. Σας βοηθάει πάρα πολύ να σχεδιάσετε κάποια πράγματα το πρόγραμμα αυτό, και εντελώς ανέξοδα, χωρίς κόστος. Τα βέλη. Μπορείτε να κάνετε μια παρουσίαση, ένα διάγραμμα, αν είστε γιατρός, αν είστε νοσηλεύτρια ή αν είστε σε οποιοδήποτε επάγγελμα που χρειάζονται παρουσιάσεις. Σας βοηθάει να κάνετε όμορφα πράγματα με όμορφα βέλη. Κοιτάξτε, εδώ έχει και στρογγυλά έτσι. Υπάρχει και αυτό. Να βγάλουμε ένα καινούριο, να ανοίξουμε ένα καινούριο έγγραφο. Πηγαίνουμε στο αρχείο, δημιουργία. Όχι έγγραφο κειμένο, εμείς τώρα σχεδιάζουμε, πηγαίνουμε στο σχεδίαση. Ανοίξαμε ένα νέο έγγραφο χωρίς να κλείσουμε το παλιό. Εδώ έχουμε μια σειρά από άλλα βελάκια, διάφορα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε βέλη. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο σας αρέσει. Εδώ το έχει με έναν κύκλο πίσω, με ένα στρογγυλό. Εδώ έχει με τετράγωνο. Με δύο βελάκια. Μπορείτε, αν είστε καθηγητής, μαθηματικός, να φτιάχνετε τις πράξεις, τις αριθμητικές. Με πολύ όμορφο τρόπο. Εδώ έχει βέλος προς πίσω. Τώρα, αν πατήσετε αυτό το κουμπί, που γράφει, που είναι ρόμβος δίπλα σε ένα άλλο, φαίνεται ένα μικρό πρόσωπο δίπλα, ακριβώς υπάρχει το τετραγωνάκι αυτό, ένας ρόμβος. Εδώ μέσα έχει πάρα πολλά σχήματα, μπορείτε να τα δείτε όλα ένα-ένα, να δείτε τη διαφορά. Μετά θα δούμε πως βάζουμε χρώματα πάνω σε όλα αυτά τα σχήματα. Δεν είναι δύσκολο τώρα στην αρχή. Αν εξοικειωθείτε, θα είναι ακόμη πιο εύκολο. Τώρα, εμείς δεν φτιάχνουμε κάποια συγκεκριμένη εργασία, γι' αυτό σας τα δείχνω όλα μαζί, μόνο και μόνο για να εξοικειωθείτε λίγο με το λογισμικό, το Open Office Draw. Όλα τα άλλα θα τα δείτε στην πορεία. Υπάρχει το πολύγωνο, πεντάγωνο συγγνώμη, μετά έχουμε το εξάγωνο, το οκτάγωνο. Σχήμα σταυρού περίπου, δαχτυλίδι,
βήμα τμήματος, κύλινδρος, κύβος, διπλωμένη γωνία, για κάποιο σχόλιο, ένα πλαίσιο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να βάλουμε χρώμα σε όλα αυτά. Λοιπόν, θα τσεκάρουμε το ποντίκι, ας πούμε για παράδειγμα το κύλινδρο. Θα πάμε εδώ πάνω στην γραμμή των εργαλείων που γράφει περιοχή. Έχει ένα σαν μικρό κουβαδάκι που έχει μέσα χρώμα. Το πατάμε αυτό και ανοίγουν εδώ τα χρώματα. Λοιπόν, ας διαλέξουμε το χρώμα το απαλό κίτρινο. Αν πατήσετε το κουμπί OK, θα χρωματιστεί ο κύλινδρος. Τόσο απλά. Για να πάμε λίγο στο πεντάγωνο. Θα βάλουμε πατάμε πάλι το κουβαδάκι, χρώμα σωμών. Οκ. Χρώμα... Εντάξει, να μην σας κουράζω, ας αλλάξουμε τα χρώματα. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν όλα. Δοκιμάστε λίγο μόνοι σας, βάλετε τα χρώματα που σας αρέσουν και ταιριάζουν στη δική σας παρουσίαση, τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Εδώ θα βάλουμε ένα χρώμα βιολετή, εδώ θα βάλουμε ματζέντα, στο ημικύκλιο εδώ θα βάλουμε πράσινο. Στον κύβο ας βάλουμε ένα πιο φωτεινό χρώμα, απαλό πρασινάκι, έτσι λίγο, ξιέλ, ξέρω. Έτσι μπαίνουν τα χρώματα. Ας ανοίξουμε τώρα μία άλλη καρτέλα, ένα καινούριο πλαίσιο σχεδίασης από το αρχείο, δημιουργία, σχεδίαση. Τώρα έχουμε ένα καινούριο φύλλο. Για να συνεχίσουμε να δούμε λίγο τις εικονίτσες, τι ακριβώς άλλο βγαίνει. Εδώ έχουμε ένα προσωπάκι. Αυτό το προσωπάκι έχει κάποια μικρά σκίτσα, σχεδιάκια, που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Για να δούμε τι βγάζει, έχει έναν ήλιο, ένα φεγγάρι. Πάντα με βάση το θέμα της παρουσίασής σας, έχει κάποια βοηθητικά έτσι σκιτσάκια. Ένα λουλούδι έτσι, ένα σύννεφο. Αν τα χρειαστείτε, μπορεί και να μην τα χρειαστείτε καθόλου, εγώ απλά σας τα δείχνω. Εδώ έχει τα άκιστρα, κάτι κουμπάκια. Για να βάλουμε λίγο χρώμα, μπαίνει το χρώμα σε αυτά τα σχέδια. Γιατί όχι. Θα μπουν. Έτσι. Ας βάλουμε ένα πιο ωραίο. Θέλουμε ένα χρώμα που να μοιάζει με το πρόσωπο λίγο. Περίπου, εντάξει. Ο ήλιος το κάνουμε κίτρινο. Τα κουμπάκια. Έτσι λειτουργούν τα χρώματα, μην σας κουράζω. Εξασκηθείτε αν θέλετε και το. Αν θέλετε μόνο σας λίγο περισσότερο, μόνοι σας, κιανό, τυρκουάζ, όλα αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, δίπλα από τα σχήματα συμβόλων έχουμε βέλη μπλοκ και άλλα βελάκια. Δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από βέλη για τις παρουσιάσεις σας. Μπορείτε να διαλέξετε στυλ τύπου, ας πούμε, βελάκι τέτοιο. Μπορείτε να διαλέξετε
καλά, βέλα και αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω, σε αυτό το σχέδιο. Έχει μετά διπλό βέλος, μπρος πίσω. Μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο λοξό. Έτσι θα εμπλουτίζονται οι παρουσιάσεις και θα γίνονται πιο πλούσιες, πιο όμορφες. Αν χρωματίσετε και όλα τα βελάκια, έχετε μια πολύ πλήρη παρουσίαση. Πολύ ωραία πραγματάκια θα φτιάξετε. Μετά εδώ έχει, να δείτε, βελάκι τύπου με δύο γραμμές πίσω. Αλλάζει δηλαδή η σχεδίαση. Πιο χοντρά βελάκια. Ανάλογα με το τι θέλετε να δείξετε. Έχει τέτοιο. Για να ζωγραφίσουμε, να ρίξουμε λίγο χρώμα στα βελάκια. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς λειτουργούν τα χρώματα, έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, δίπλα ακριβώς από τα Velly Block υπάρχει ένα άλλο κουτάκι που γράφει διαγράμματα ροής. Αυτά τα διαγράμματα ροής κυρίως είναι για τα άτομα που ασχολούνται με την πληροφορική. Μπορούν να φτιάξουν διαγράμματα ροής, εδώ υπάρχουν κάποια πολύτιμα σχέδια που θα τους βοηθήσουν να τα αναπαραστήσουν με όμορφο τρόπο. Ας ανοίξουμε ένα καινούριο file, ένα καινούριο drawing page, μια καινούρια σελίδα, αρχείο δημιουργία σχεδίασης, και πάμε να δούμε λίγο τα διαγράμματα ροής. Υπάρχει το ρομβάκι. Θα τα ανοίξετε και μόνοι σας. Κυρίως απευθύνεται αυτό το σημείο, αυτό το κεφάλαιο εδώ που με τα διαγράμματα ροής απευθύνονται κυρίως σε άτομα που ασχολούνται με την πληροφορική. Για να κάνουν αναπαραστάσεις στα διαγράμματα ροής για τις πύλες. Έχει κύκλους, τι άλλο έχει, για να δούμε λίγο. Να γίνει πιο μικρός ο κύκλος και να αλλάξει η πύλη, ας πούμε. Να κάνετε τους συνδυασμούς με τα σχήματα ανάλογα με το τι χρειάζεται να φτιάξετε. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ έχουμε δίπλα από τα διαγράμματα ροής, έχουμε τα υπομνήματα. Τα υπομνήματα είναι υποσημειώσεις ή κάτι που θέλετε να κάνετε, να γράψετε σαν σχόλιο πάνω από ένα κείμενο. Κοιτάξτε, είναι αυτά. Τα πινακάκια, κυρίως σε παιδικά βιβλία θα τα έχετε δει, όταν μιλούν δύο ήρωες, βγάζει υπόμνημα. Ή έχει το στρογγυλοποιημένο ορθογώνιο υπόμνημα ή το στρογγυλό υπόμνημα. Το σύννεφάκι κλασικά, τη γραμμή υπομνήματος 1, τη γραμμή υπομνήματος 2, έχει και τη γραμμή υπομνήματος 3 για ποικιλία. Δίπλα ακριβώς από τα υπομνήματα έχει τα αστεράκια. Τα αστεράκια, όπως βλέπετε, το πρόγραμμα αυτό ταιριάζει πάρα πολύ με ένα άλλο πρόγραμμα που ίσως σας είναι πιο γνωστό, πιο οικείο. Είναι το γνωστό, το Paint, ένα πρόγραμμα που υπάρχει στον υπολογιστή ή μπορείτε να το κατεβάσετε ελεύθερα. Το Paint είναι ένα πρόγραμμα ζωγραφικής που λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Βγάζει σχήματα, συννεφάκια, αστεράκια, βελάκια και εκείνο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι παρόμοια προγράμματα. Και τα δύο είναι ελεύθερα αυτά. Εδώ βγάζει έναν πάπυρο. Λοξόν. Εδώ έχει ένα σαν σήμα πιστοποιητικού. Πολύ ωραία. Για
να βάλουμε τυχαία σε 2-3 ένα χρώμα. Λοιπόν, στο τετράγωνο θα βάλουμε ένα χρώμα, μπαίνουν με τον ίδιο τρόπο, ο πάπυρος και εδώ με τον ίδιο τρόπο, η πύλη και αυτοί με τον ίδιο τρόπο θα χρωματιστούν. Είναι πάρα πολύ απλό. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας βοήθησε. Γεια σας.